Κώστα Κοτσανά, στην Οδό Πινδάρου 6, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Θεοδωρόπουλο στο Ανάδειξε το Πολιτικά Θέματα, φυσικά ως ενότητα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε δικηγόρος και κατεβαίνετε με τον νότιο τομέα, έτσι δεν είναι, υπεύθυνος στο νότιο τομέα με την παράταξη του κυρίου Πατούλη. Στις περιφερειακές, επερχόμενες περιφερειακές εκλογές. Στις 26 Μαΐου κατεβαίνω στον νότιο τομέα Αθηνών. Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, λοιπόν. Ακριβώς. Την παράταξη Νέα Αρχαία Αττική του κ. Πατούλη. Τι σας όθησε να ασχοληθείτε με τα κοινά, λοιπόν, και να θέσετε την υποψηφιότητα ως περιφερειακός σύμβουλος? Να σας πω, κυρία Νικολαίδη, ότι αυτό που ακούω τώρα που έρχομαι πολύ συχνά σε επαφή με κόσμο, με ρωτάνε γιατί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος εργάζεται, είναι δικηγόρος, έχει το δικό του γραφείο, να θέλει να αφήσει έτσι το γραφείο του, τον υπολογιστή, το τάμπλετ και να εκτεθεί, γιατί είναι μια έκθεση το να ζητάς το σταυρό από συμπολίτες και συνδημότες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εδώ που έχει φτάσει η χώρα και η περιφέρεια ειδικότερα, νομίζω ότι είναι πολυτέλεια άνθρωποι οι οποίοι έχουμε κολλήσει κάποια ένσημα, έχουμε μια τεχνογνωσία και μπορούμε να εισφέρουμε, να κομίσουμε κάτι στην πολιτική ζωή του τόπου, να καθόμαστε απαθείς και να κάνουμε μια εύκολη κριτική, να έχουμε έναν οχαδελφισμό έτσι, του καναπέ. Νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας και ειδικότερα της νέας γενιάς και της νέας γενιάς η οποία ξυπνάει νωρίς, μάχεται, προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από την εργασία του, να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, τη φορολογική λέλαπα που υφιστάμεθα όλοι, να εκτεθεί και ο καθένας από το δικό του μετερίζει να εισφέρει ό,τι μπορεί στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτός είναι ο λόγος που εγώ εκτίθεμαι και ζητάω το σταυρό των συμπολιτών μου και βεβαίως το όραμα που έχει ο κύριος Πατούλης, ο οποίος νομίζω ότι θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης Αττικής και θα είναι ένας πετυχημένος περιφερειάρχης, γιατί έχει κομματικά ένσημα, αλλά κυρίως ένσημα στην κοινωνία και στο επάγγελμά του ως γιατρός. Πώς συνδυάζεται, λοιπόν, η μάχη με δικηγορία? Είσαστε μάχημος δικηγόρος, έτσι, ναι, με την πολιτική τώρα. Πάμε πάλι σε αυτό το οποίο ζητήθηκε προηγουμένως. Πώς τα καταφέρνετε? Δύσκολα. Με λίγο ύπνο, καταρχάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συστρατευτούμε και το εννοώ πραγματικά. Έχει τύχει να ασχοληθώ και με τα συνδικαλιστικά των δικηγόρων. Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος των νέων δικηγόρων Αθηνών, ένα σώμα που εκπροσωπεί περίπου 8.000 νέους δικηγόρους μέχρι συμπληρώσεως της 7 ετίας. Νομίζω ότι πρέπει λίγο στην Ελλάδα να αλλάξει αυτό το μοτίβο που έχουμε και αυτή την αντίληψη που έχουμε περί ενασχόληση με την πολιτική. Είμαι ένας μάχημος δικηγόρος από πολύ νωρίς στα δικαστήρια, στο γραφείο μέχρι πολύ αργά. Πρέπει όμως από το υστέρημα του χρόνου μας, από τον προσωπικό μας χρόνο, από την ξεκούρασή μας, από την παρέα μας, από την οικογένειά μας, να βρίσκουμε χρόνο. Νομίζω είναι ένα ηθικό καθήκον όλων μας και θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει λίγο η αντίληψη που έχουμε στην Ελλάδα περί επαγγελματικής πολιτικής. Για μένα η πολιτική είναι συνεισφορά, είναι εθελοντισμός. Εγώ θα ασχολούμαι για όσο μου το επιτρέψουν οι συμπολίτες και οι συνδεμότες μου και βεβαίως για μένα είναι σημείο αναφοράς και το επάγγελμά μου το οποίο δεν πρόκειται να αφήσω. Γιατί διαλέξετε, λοιπόν, να είστε με τον κύριο Πατούλη και γιατί να σας εμπιστευτεί ο κόσμος? Πάμε σε κάποια πιο επιθετική ερώτηση. Αυτές είναι οι κομβικές ερωτήσεις και εγώ χαίρομαι όταν πηγαίνω σε κόσμο που έχουμε απαιτητικούς ψηφοφόρους. Γιατί ο κόσμος πια έχει σοβαρά προβλήματα. Έχει παρέλθει, νομίζω, να επιστρεπτεί η εποχή που βλέπαμε τους πολιτικούς και δίναμε εύκολα το σταυρό ή τη στήριξή μας. Και όπου πηγαίνω, πέρα από την στήριξη, την αγάπη μπορεί να δέχομαι από κάποιους συνδημότες και συμπολίτες μου, όλοι με ρωτάνε γιατί. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι τα τελευταία 4,5-5 χρόνια διακυβέρνηση της κυρίας Δούρου, που είναι η απερχόμενη διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής, ομονοούμε τουλάχιστον οι περισσότεροι ότι δεν άφησε κανένα στίγμα. Δεν άφησε κανένα στίγμα ούτε προσφοράς, ούτε συμβασιοποίησε έργα μεγάλα τα οποία ήταν όρημα και έπρεπε να επιληθούν και βεβαίως είχαμε και δύο πολύ άσχημα συμβάντα, τρία θα έλεγαμε τη διπλή πλημμύρα στη Μάνδρα, που αφήνουν να πάτε τα ερωτηματικά και νομίζω ότι η απερχόμενη διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής απέτυχε στα μείζωνα, απέτυχε και στα καθημερινά, αυτά τα ελάσσονα τα οποία όμως εγώ θεωρώ τα πραγματικά μεγάλα της διακυβέρνησης, στην ασφάλεια των πολιτών, στην υγεία των πολιτών, στην παιδεία.
στο χιτά της φυλής, που πρέπει να ξέρουμε ότι το Μάρτιο του 2020 μας τον κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει βρεθεί μια διαδοχή κατάσταση. Τώρα γιατί με τον κύριο Πατούλη. Θεωρώ ότι ο κύριος Πατούλης έχει σε αυτή την υπερδεκαετή του ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με τη συνδικαλιστική του δράση ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, έχει δώσει ένα στίγμα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι doer, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος καταφέρνει, επιτυγχάνει σε αυτά με τα οποία καταπιάνεται, φτιάχνει ομάδες οι οποίες συνθέτουν καταστάσεις και νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να εμπνεύσει και στα οράματα και τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, δεν θα πω πενταετίας και τετραετίας που είναι θητείες, ο κ. Πατούλης νομίζω θα έχει πολύ συγκεκριμένες λύσεις και ήδη εκπονείται ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που θα δώσει απαντήσεις και στα μείζωνα και στα ελάσσονα της περιφέρειας Αττικής. Τι παραπάνω θα κάνατε εσείς από την θέση του Περιφερειακού Συμβούλου? Έχουμε το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων. Σας είπα προηγουμένως για τον χιτά της φυλής που το 2020, θέλοντας και μη, είναι μια κοινοτική έτσι, υποχρέωση θα κλείσει. Πρέπει η περιφέρεια να βρει τους πόρους μέσω του ΕΣΠΑ να διαχειριστεί αυτό το τεράστιο, την τεράστια πρόκληση. Έχουμε το ζήτημα του ιατρικού και μη τουρισμού. Ο τουρισμός πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς για την περιφέρεια. Το brand name της περιφέρειας Αττικής είναι τεράστιο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και δεν θα πω μόνο τα χρόνια της θητείας κυρίας Δούρου, έχει αμαυρωθεί. Εισπράττω από τον κόσμο ότι έλα μωρέ, είμαστε εδώ η Αθήνα να έρθουν κάποιοι τουρίστες να πάνε στην Ακρόπολη μια-δυο μέρες, να μην αφήσουν χρήματα στους εμπόρους, όχι μόνο του κέντρου, αλλά όλης της Αττικής και να πάνε στα νησιά. Υπάρχουν προκλήσεις οι οποίες πρέπει να δράξουμε των ευκαιριών που έρχονται, να γίνει ένα σημείο αναφοράς 12-μηνης τουριστικής προσέλκυσης η Αττική, αυτή γεωγραφικά να διανέμεται ισομερός, να υπάρχει ένας ανοιχτός διάβολος επικοινωνίας της περιφέρειας με tour operators, με ξενοδοχειακούς παράγοντες, με τον εμπορικό κόσμο, πόσα θα μπορέσει η Αττική να προσελκύει 12 μήνες το χρόνο, ιατρικό τουρισμό, συνεδριακό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, να γίνει πόλος έλξης αθλητικών γεγονότων, mega events. Μπορεί να γίνουν εξαιρετικά. Έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις από την Αθήνα 2004, οι οποίες μένουν αξιοποιητές. Και είναι κρίμα. Και κάτι τελευταίο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει η περιφέρεια και σε άλλα κομμάτια τα οποία είναι ίσονος σημασίας, γιατί δεν έχει υπάρξει ο πολιορκητικός κρυός στην κεντρική διοίκηση, πρέπει η περιφέρεια να διεκδικήσει και σε άλλα κομμάτια καταπολέμηση της ανεργίας. Έχουμε καταντήσει την περιφέρεια απλά να βγάζει μια ανακοίνωση όταν έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα ότι τα παιδιά δεν θα πάνε στο σχολείο. Πρέπει να υπάρξουν διασυνδέσεις των πανεπιστημίων. Μην ξεχνάμε ότι η Αττική έχει και φιλοξενεί τα κεντρικότερα, τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με την πραγματική αγορά έχουμε το brain drain, ένα τεράστιο πρόβλημα, μαζική εκροή ανθρώπινου δυναμικού, και πρέπει η περιφέρεια και εκεί να αποκτήσει ενεργό ρόλο, να διασυνδέσει την αγορά, τους δήμους με τα πανεπιστήμια που φιλοξενεί, να δώσει υποτροφίες, που είναι πολύ σημαντικό, και να συντελέσει και εκείνη το ρόλο της στην ανάσχεση αυτής της μαζικής εκροής καλού ανθρώπινου δυναμικού. Φυσικά και τα αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να τεθούν ήθελα και σε ισχύ, βέβαια, μετά από και την χαίρομαι τραγωδία και στη Μάνδρα και στο Μάτι. Χαίρομαι, κύριε Νικολαίδη, που κάνετε είναι αυτή την αναφορά. Έχω επιλέξει προεκλογικά να μην αναφέρομαι αρνητικά στην απερχόμενη διοίκηση. Πρέπει όμως κάποιες στιγμές να γίνεται μια αυτοκριτική από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης. Δεν θυμάμαι εν καιρό ειρήνης τα τελευταία 20 χρόνια που παρακολουθώ πολιτική και πιο ενεργά και ως μικρότερες πιο παθητικά, δεν θυμάμαι αν είχαμε ποτέ 100 νεκρούς εν καιρό ειρήνης. Είχαμε άλλους 30 νεκρούς, και αναφέρομαι βεβαίως στην τραγωδία στο Μάτι, είχαμε άλλους 30 νεκρούς με τις πλημμύρες τις επανειλημμένες στη Μάνδρα Αττικής. Πρέπει επιτέλους η Αττική να αποκτήσει ένα στιβαρό, ένα σοβαρό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αντιμετώπισης των έκτακτων φυσικών φαινομένων, μία αντιπλημμυρική, αντισεισμική θωράκιση, η οποία δυστυχώς τα τελευταία 4,5 χρόνια είχαμε πολύ αλγινή εντύπωση και το νιώσαμε στο πετσί μας με την τραγωδία στο Μάτι. Και βεβαίως, για να αναφερθώ και σε κάτι γενικότερο, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε και μία κουλτούρα, είναι σημειολογικό αυτό που θα πω, ότι όσοι κρατάνε
θέσεις ευθύνες και τις τύχες της περιφέρειας αλλά και της χώρας στα χέρια τους. Δεν γίνεται αυρόχης ποσή να λέμε ότι ξέρεις, κάθισε η στραβή στη βάρδια μου, είχα 100 νεκρούς και όλα πήγαν επιχειρησιακά πρίμα. Γίνανε τρομακτικά λάθη, πρέπει να αποκτήσουμε με στοχευμένες δράσεις. Εγώ ξέρω ότι στο εκπονούμενο και σε λίγο θα διανύμεται και στους πολίτες της Αττικής πολιτικό πρόγραμμα του κ. Πατούλη υπάρχει ένα πολύ στιβαρό, πολύ συγκεκριμένο σχέδιο ανάσχεσης των φυσικών καταστροφών, ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο και ένας μηχανισμός πολιτικής προστασίας, η οποία θα έχει να κάνει τόσο με την πρόληψη, που είναι πάρα πολύ σημαντική, όσο και με την καταστολή, να μπορέσουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, εμένα δεν μου αρέσει να κάνω φθηνή αντιπολίτευση, πράγματι υπάρχουν ζητήματα αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων, αλλά εκεί χρειάζεται και μια στιβαρή περιφέρεια να θέσει όρους, να θέσει όρια, να είναι σε έναν εποπτικό ρόλο και με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμάστε πόσο κακό συντονισμό είχαμε με τους πληγέντες δήμους σε επίπεδο δημάρχων. Δεν λειτουργήσαν μηχανισμοί πληροφόρησης των δημοτών. Πρέπει να υπάρχουν συγκροτημένα και κεντρικά σχέδια να οι συναρμόδιοι φορείς να συντονίζονται, η περιφέρεια, η Δήμη, το Υπουργείο και βεβαίως να υπάρχει και μια κεντρική ενημέρωση των δημοτών. Ξέραμε ότι άνθρωποι δεν γνωρίζαν ότι έρχεται με αυτή την ταχύτητα και με αυτή τη σφοδρότητα η πυρκαγιά και είχαμε αυτά τα πραγματικά τραγικά συμβάντα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ευχόμεθα καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Μακάρι να πάνε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ανάδειξε το πολιτικά θέματα έχει σήμερα καλεσμένο τον κύριο Παναγιώτη Λασκαρίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι δικηγόρος Παραρίου Πάγου, αλλά και υποψήφιος δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Να συζητήσουμε για την απόφασή σας να δημιουργήσετε την παράταξη Δύναμη Αλλαγής, αλλά φυσικά και να είστε υποψήφιος δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου της πόλης αυτής. Ποιο είναι το κίνητρο αυτής της προσπάθειας και τι ονειρεύεστε για τον τόπο σας, θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας. Να καλησπέρισω και εγώ καταρχήν εσάς και τους τηλεθεατές σας. Το κίνητρό μου να ασχοληθώ ως υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, μάλλον τα κίνητρά μου ήταν δύο. Το πρώτο και μεγαλύτερο κίνητρο είναι η αγάπη μου για την πόλη. Στην πόλη την οποία γεννήθηκα, μεγάλωσα, έζησα, συνεχίζω να ζω και θα συνεχίζω να ζω και εκεί έχω ζήσει όλη τη ζωή μου. Σε αυτή την πόλη ονειρεύομαι να φτιάξω, να συμβάλλω και εγώ και να προσφέρω στην ανάπτυξή της. Το δεύτερο κίνητρο το οποίο με όθησε να ασχοληθώ και να διεκδικήσω το δημαρχιακό θόκο στο Δήμο Αγίου Δημητρίου είναι η αγωνία για τη ζωή μας. Η αγωνία να ξεφύγουμε από τη στασιμότητα και για την ποιότητα της ζωής μας. Να φτιάξουμε μια βιώσιμη πόλη για μας και τις επόμενες γενιές. Ωστόσο, ώστε να τη χαιρόμαστε. Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν αυτή τη φορά με το σύστημα της απλής αναλογικής. Πιστεύετε ότι αυτό το σύστημα ενισχύει τη δημοκρατία μας ή καλλιεργεί το έδαφος για πολιτικά παιχνίδια και μάλιστα χωρίς αποτέλεσμα για τον τόπο, όπως λέγεται? Η κατάσταση, κυρία Νικολαίδη, με το σύστημα της απλής αναλογικής είναι διφορούμενη. Εάν ένα δημοτικό συμβούλιο τύχει σε ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να συνεργαστούν, θέλουν να συμβάλλουν και έχουν όραμα για την πόλη, τότε η απλή αναλογική είναι ένα ισχυρό όπλο για το μέλλον της πόλης. Όμως, εάν πέσει σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αυτοπροβληθούν, σκέφτονται να αναδειχθούν μέσα από την πολιτική και την προσωπική τους φιλοδοξία και σκέφτονται με μικροπολιτικές πρακτικές, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, τότε αυτό δυστυχώς μπορεί να είναι ένα όπλο κατά της δημοκρατίας και κατά της ανάπτυξης της πόλης. Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε υπέρ των συνεργασιών.
Οπότε θα εκμεταλλευτούμε. Επόμενη ερώτηση, βεβαίως. Με προλάβατε. Αν υποθέσουμε ότι απλή αναλογική θα ενισχύσει λοιπόν τις συνεργασίες, κατά πόσο είστε εσείς διατεθειμένος για κάποιες τέτοιες συνεργασίες, είτε εκλεγείτε ως δημοτική αρχή, είτε όχι? Εμάς η βασική μας αρχή στην παράταξή μας είναι οι συνεργασίες. Πιστεύουμε στις συνεργασίες και αυτό που ευελπιστούμε και θέλουμε και μετά τις εκλογές είναι είτε είμαστε δημοτική αρχή, είτε δεν είμαστε δημοτική αρχή, είτε υφίστατο, είτε δεν υφίστατο η απλή αναλογική, όλοι όσοι έχουμε όραμα κοινό για την πόλη μας και αγαπάμε την πόλη μας, να συνεργαστούμε από όποια θέση και να μας κατατάξει ο λαός του Αγίου Δημητρίου, να συνεργαστούμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου. Σίγουρα όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα από την κεντρική πολιτική ενωμένη. Είμαστε πιο ισχυροί. Το ένα κλαδί σπάει εύκολα. Τα πολλά είναι πιο δυνατά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς όλοι μαζί, όλοι στις δημοτικές παρατάξεις και μαζί μας και ο λαός του Αγίου Δημητρίου, θα είμαστε ισχυροί ώστε να πετύχουμε το καλύτερο για την πόλη μας. Η πόλη αυτή λοιπόν του Αγίου Δημητρίου, όπως έχετε ξαναπεί, έχει πολλά προβλήματα όσον αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Πώς κρίνετε τη σημερινή δημοτική αρχή της κυρίας Ανδρούτσου, της Δημάρχου λοιπόν, η οποία βρίσκεται για 2 δημοτικές θητείες σε αυτή τη θέση? Τη θητεία της κυρίας Ανδρούτσου θα τη κρίνει καλύτερα ο λαός του Αγίου Δημητρίου σε ένα μήνα περίπου από τώρα, στις εκλογές της 26 Μαΐου. Εγώ βέβαια από τη μεριά μου, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η δημοτική αρχή της κυρίας Ανδρούτσου φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων. Ήτανε μετριότατη, απλά μια διαχείριση, μέτρια διαχείριση. Η κυρία Ανδρούτσου όλα αυτά τα χρόνια που διοικεί φάνηκε ότι δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όραμα για την πόλη. Και αν ο λαός του Αγίου Δημητρίου εκλέξει ξανά την κυρία Ανδρούτσου, τότε ξέρει και τι τον περιμένει. Μία τα ίδια. Η στασιμότητα και στην ουσία καμία πορεία προς το μέλλον και προς την ανάπτυξη. Η κυρία Ανδρούτσου αυτά τα 9 χρόνια έδωσε ό,τι ήταν να δώσει και θεωρώ ότι δεν έχει να δώσει κατά παραπάνω. Και καλό. Και προσκαλώ την κυρία Ανδρούτσου, προκαλώ μάλλον την κυρία Ανδρούτσου να μας πει από τα προγράμματα τόσο του 2010 των εκλογών όσο και από τις εκλογές του 2014 ποια από τα έργα αυτά που είχε πει, που είχε εξαγγείλει και είχε προγραμματίσει έχουν υλοποιηθεί. Και εάν τυχόν, όχι μάλλον τυχόν, αύριο που θα φύγει η κυρία Ανδρούτσου από τη Δημοτική Αρχή, γιατί θα τη θυμάται ο λαός του Αγίου Δημητρίου, για ποιο έργο θα αφήσει πίσω της? Ας αναλογιστεί λοιπόν ο λαός του Αγίου Δημητρίου, ποιο έργο θα αφήσει πίσω της η κυρία Ανδρούτσου τώρα που τελειώνει η θητεία της. Ένα από τα εργαλεία της πολιτικής επικοινωνίας είναι οι δημοσκοπήσεις. Τις χρησιμοποιείτε και τι πιστεύετε για όσους έχουν δει το φως δημοσιότητα στο Δήμο σας? Κυρία Νικολάηδη, εμείς βεβαίως είναι η δημοσκοπήση ένα εργαλείο, όμως η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η επαφή με τον κόσμο. Έξω στους δρόμους. Αυτή είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Αυτή λοιπόν η επαφή εμάς μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, να προχωράμε και να διεκδικούμε το Δήμο. Και αυτή την επαφή θα διατηρήσουμε όχι μόνο πριν τις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές. Γιατί πιστεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να είναι κλεισμένη μέσα στα γραφεία. Πρέπει να είναι στο πεζοδρόμιο, δίπλα στους ανθρώπους, δίπλα στους δημότες και να φουγκράζεται τους προβληματισμούς και τις αγωνίες, ώστε έτσι να ζει και μαζί και ο Δήμαρχος και η ομάδα του τα προβλήματα και την αγωνία των δημοτών και να δρά αναλόγως. Γι' αυτό λοιπόν αυτή είναι η καλύτερη δημοσκόπηση για μας. Ο κόσμος, η αγάπη του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου που μας δείχνει, αυτή μας δίνει τη δύναμη και με αυτή θα προχωρήσουμε μαζί. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην τελική ευθεία και τις εκλογές, όπου κορυφώνεται η δραστηριότητα όλων των παρατάξεων, όλων των συνδυασμών όπως και η δική σας, με άμεση επαφή με τον κόσμο και με πολύ διάλογο με τους φορείς. Θα θέλαμε να μας πείτε τι το διαφορετικό πρεσβεύετε εσείς και η παράταξή σας με τους συνεργάτες σας από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Τελικά, γιατί να σας επιλέξει ο κόσμος? Κυρία Νικολαίδη, η δικιά μας η παράταξη είναι μια παράταξη με 9 άτομα, με φρέσκες ιδέες, ανεξάρτητη παράταξη, χωρίς κομματικά χρώματα, χωρίς να υποστηριζόμαστε από κανένα κόμμα. Αυτή είναι η διαφορά μας και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Είμαστε μια ανεξάρτητη παράταξη, δεν έχουμε κομματικό κοινό, δεν απευθυνόμαστε σε κομματικούς ψηφοφόρους, αλλά σε όλους τους κατοίκους, όλους τους δημότες του Αγίου Δημητρίου. Και αύριο μεθαύριο, ως Δημοτική Αρχή, έγνοια μας θα είναι όλοι οι δημότες του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε δει ότι οι κομματικές παρατάξεις, όταν εκλεγούν, καλούνται να ξεργυρώσουν κομματικά γραμμάτια. Εμείς αντιθέτως θα κινούμαστε με μόνο γνώμονα το καλό του Αγίου Δημητρίου. Γι' αυτό ακριβώς θα μπορούμε να διεκδικήσουμε από την κεντρική πολιτική το καλύτερα τα ωφέλη για το Δήμο μας. Έρχεται το Ορθόδοξο Πάσχα, είναι και λίγες μέρες εξάλλου πριν από τις
από την εορτή αυτή. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας πείτε κάτι για τους τηλεθεατές και τους συνδημότες σας που μας παρακολουθούν από την πόλη του Αγίου Δημητρίου. Αγαπητοί συνδημότες μου, εύχομαι να ζήσετε με κατάνοιξη τις Άγιες ημέρες αυτές του Πάσχα, να συμμετάσχετε στο θείο δράμα του θεανθρώπου μας και με αγάπη, αισιοδοξία και ελπίδα να υποδεχθείτε την Ανάσταση και το Άγιο Πάσχα. Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λασκαρίδη. Ευχόμεθα τα καλύτερα σε εσάς και στην παράταξή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Το ανάδειξη έτος στην Ενότητα Πολιτικών Θεμάτων φιλοξενεί την κυρία Ντένα Λογιάβου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είμαστε στο Μουσείο Κώστα Κοτσανά, λοιπόν, στην Οδό Πινδάρου 6. Να πούμε δύο λόγια για την κυρία Ντένα Λογιάβου. Είναι οικονομολόγος στατιστικός. Έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο Ειδίκευση Στατιστική Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει διατελέσει διευθύντρια της Ελστάτ, εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ελληνοϊρακινής Ένωσης. Συμμετείχε σε ειρηνιστικές αποστολές σε εμπόλεμες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, της ΕΓΕ, έτσι δεν είναι. Yeah. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων. Πρώην πρόεδρος στο Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας. Είναι μάχημη όμως στο Δήμο Αθηναίων, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Διατελέσατε σύμβουλος του έκτου διαμερίσματος, μέλος της Επιτροπής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, μέλος της Επιτροπής Φόρων και Εισοδημάτων, ενώ από το 2011 είναι κοινοτική σύμβουλος του έκτης έκτης Δημοτικής Κοινότητας, πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, πρόεδρος Λεφή Πλατείας Αμερικής και πολλά άλλα, μπορούσα να πούμε ακόμη. Έτσι δεν είναι. Να πούμε λοιπόν από πότε ασχολείστε με τα κοινά και κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το αγαπάτε προφανώς αυτό πολύ. Ναι, και... ακριβώς. Αγαπώ πολύ την πόλη αυτή που γεννήθηκα, μεγάλωσα, σπούδασα, έκανε οικογένεια, δεν την εγκατέλειψα ποτέ. Έχω ασχοληθεί ουσιαστικά από το 1991 με τη Μελίνα Μερκούρη, είχα εκλεγεί για πρώτη φορά. Μετά σταμάτησα επειδή είχα στο εξωτερικό υποχρεώσεις υπηρεσιακές και ξεκίνησα πάλι το 2011 με τον Γιώργο Καμίνη. Είμαι τώρα 9 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα ελπίζω να συνεχίσω με τον Παύλο Γερουλάνο. Να μιλήσουμε λίγο για τα χαρακτηριστικά της περιοχής σας αλλά και τα προβλήματα της περιοχής του Αγίου Παντελεήμονος. Όχι μόνο. Είναι το έκτο διαμέρισμα. Mm-hmm. Ξεκινάει από τα όρια του παλιού ψυχικού μέχρι το σταθμό Λαρίσης και από τα κάτω Πατήσια μέχρι την πλατεία Βάθης. Είναι το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο διαμέρισμα της Ευρώπης. Είναι πολύ πυκνοκατοικημένο. Έχει περίπου 160.000 πληθυσμό και δεν έχει καθόλου πράσινο. Ελάχιστα, μόνο τη Φωκίωνος Νέγρη και ένα μέρος από το πεδίο του Άρεως. Και έχει πολλά κοινωνικά προβλήματα. Είναι βαθιά κοινωνικά τα προβλήματα του διαμερίσματος. Είναι το διαμέρισμα με το μεγαλύτερο πληθυσμό αυτή τη στιγμή μεταναστών και οικονομικών προσφύγων. Αυτό αποδεικνύεται και από την σχολική κοινότητα, όπου τα σχολεία μας έχουν παιδιά αλλοδαπά από 75% μέχρι 95%. Και φαίνεται, από εκεί φαίνεται ακριβώς και η ανθρωπογεωγραφία της περιοχής μας. Έχουν γίνει όμως θετικά έργα στην 6η Δημοτική Κοινότητα από το Δήμο, έτσι δεν είναι? Έχουν, ειδικά στην 6η Δημοτική Κοινότητα, έχουν γίνει, θα τα αναφέρω, αλλά εκείνο το οποίο δεν έχει λυθεί, δυστυχώς, είναι της καθημερινότητας τα προβλήματα. Αυτό, δυστυχώς, δεν μπορούσαν να γίνουν όλα. Καταρχήν, η αγορά της Κυψέλης, η οποία ήταν υποκατάληψη 25 χρόνια, την ελευθερώσαμε και είναι προσβάσιμη στην τοπική κοινωνία πλέον, με συνεχείς δραστηριότητες. Η περίφημη Βίλα Μαλία ήταν το πρώην δεύτερο γυμνάσιο Αρένων, το οποίο επίσης ήταν υποκατάληψη πάνω από 25 χρόνια και είναι ένα κόσμημα αυτή τη στιγμή για την περιοχή της πλατείας Βικτωρίας. Το σπίτι της Κάλλας που είχε επίσης, ήταν για μουσείο και καταληφθεί στην Οδό Σκαραμαγκά,
έχει και αυτό ελευθερωθεί και πρόκειται να αναπαλαιωθεί. Είναι το σπίτι όπου έμενε κατά τη διάρκεια της κατοχής η Λέλα Καραγιάννη. Και αυτό φτιάχτηκε και έχει γίνει κέντρο πληροφορικής για τους κατοίκους. Είναι κάτι πολύ θετικό, γιατί πάνε και οι μεγάλες ηλικίες και τα παιδιά και οι ξένοι έχουν πρόσβαση. Έγινε το κέντρο, επίσης στο ΕΚΤ όπως και στις άλλες κοινότητες, έχει γίνει το κέντρο του Δημότη, όπου είναι κάτι σαν ΚΕΠ, ειδικά όμως για το Δημότη της Αθήνας. Έχουν γίνει αρκετά, σας είπα, είναι τα έργα όμως, δηλαδή το πράσινο. Που θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερο πράγμα, θα έχουν... Ασφαλώς. Θα έπρεπε να υπάρχει διατροφήτευση, να γίνει δράση, έτσι. Τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, δεν μπορούν όλα να γίνουν. Όταν παραλάβαμε το δικαίωμα στην πόλη, το Δήμο, είχε ένα τεράστιο χρέος. Αυτή τη στιγμή είναι με πλεόνασμα. Δεν είχε ποτέ πάει δήμαρχος να ζητήσει οικονομικούς πόρους έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ένωση Περιφερειών. Ήταν ο πρώτος δήμαρχος που πήγε και πραγματικά κατάφερε να φέρει ευρωπαϊκούς πόρους και να γίνουν πάρα πολλά έργα, τα οποία όμως κυρίως είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Και σιγά σιγά υπάρχει προγραμματισμός να επεκταθεί και στις γειτονιές της. Θεωρείτε ότι οι αγώνες σας όλα αυτά τα χρόνια έχουν φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα στην τοπική κοινωνία, ας πούμε, κυρίως της 6ης Δημοτικής Κοινότητας? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όλα αυτά έγιναν με αγώνες. Ακόμη και όταν μπήκαμε για να καταλάβουμε στην ουσία την αγορά της Κυψέλης και το δεύτερο γυμνάσιο, κινδύνεψε η σωματική μας ακεραιότητα. Και για καιρό γινόντουσαν ανακαταλήψεις, όπως βλέπουμε τώρα με τα κτίρια των εξαρχείων, και πάλι μπαίναμε μέσα. Δεν υπήρχε από την κυβέρνηση αυτή η βούληση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί η Δημοτική Αστυνομία, όπως ξέρετε, δεν έχει τη δύναμη, είναι άοπλη, δεν είναι. Έπρεπε να υπάρχει και η Ελλάς, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να στείλει εισαγγελέα, δεν μπαίνει έτσι μέσα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έγινε ένας αγώνας, ακόμα και αυτή τη στιγμή που έχουμε το πρόβλημα των πεδίων του Άρεως, αποφασίσαμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στο πεδίο του Άρεως και κινδυνέψαμε, αναγκαστήκαμε και το κάναμε μέσα στο Sporting. Δεν είναι εύκολο. Όταν το κράτος δεν είναι αποφασισμένο να χτυπήσει την παραβατικότητα, μόνος του ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα αυτή. Και οι Πριτάνης, οι οποίοι, μην ξεχνάτε ότι μέσα στο διαμέρισμα υπάρχουν 3 πανεπιστήμια ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Είναι το Πολυτεχνείο, είναι η Ανωτάτη Εμπορική. Σας λέω, υπάρχουν, ας πούμε, και οι Πριτάνης φοβούνται μήπως κακοποιηθούν εκ των υστέρων αυτοί τα αυτοκίνητά τους, οι οικογένειές τους. Δεν έρχονται μαζί με τον Δήμαρχο να πάνε να διαμαρτυρηθούν στον αρμόδιο Υπουργό. Άλλα θέματα και άλλα προβλήματα που μαστίζουν την περιοχή είναι σίγουρα το πρόβλημα των μεταναστών και σίγουρα και το θέμα των ναρκωτικών, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Το έκτο διαμέρισμα δυστυχώς έχει δεχθεί όλο τον όγκο των οίκων ανοχής. Δηλαδή στους 650 που είναι στο νομό Αττικής, το 90% βρίσκονται στο έκτο διαμέρισμα. Επίσης μην ξεχνάμε ότι κανένας εκτός από τη Βρυλισσού, που είναι 7 άδειες που δόθηκαν την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν υπάρχει, κανείς δεν λειτουργεί με άδεια. Τα 25.000 άτομα τα οποία εκδίδονται, άντρες και γυναίκες, επίσημα μιλάμε τώρα, μέσα στους χωρίς άδεια οίκους ανοχής, μόνο τα 2.000 είναι επίσημα δηλωμένα, όλα τα άλλα δεν είναι. Λοιπόν, γύρω από τους οίκους ανοχής δημιουργείται ένας υπόκοσμος ουσιαστικά. Μπαρ, χαρτοπαικτικές λέσχες. Υπάρχει χαρτοπαικτική λέσχη που την έχει κλείσει 2 φορές η αστυνομία. Έχουν βρεθεί, και τι δεν έχει βρεθεί μέσα,
Και όμως σε μία εβδομάδα έχουν ξανανοίξει. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με αυτόν τον υπόκοσμο. Έχουμε λοιπόν τεράστια κοινωνικά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στην κοινότητα αυτή. Ο Παύλος Γερουλάνος είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να δώσει λύσεις σε όλα αυτά. Κοιτάξτε, και δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε είναι το ένα χρόνο. Μέρος, όχι, ένα αν μέρος έχετε το χρόνο, υπάρχουν και κάποια άλλα που είναι αρκετά σοβαρά. Δηλαδή τα εγκαταλελειμμένα σπίτια. Μόνο στην περιοχή τη δική μου, γύρω από τον Άγιο Παντελεήμονα, υπάρχουν 60 εγκαταλελειμμένα νεοκλασικά, για τα οποία κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να κάποιες αποφάσεις να πάρθουν κεντρικά για το μέλλον τους, τι πρέπει να γίνει. Είναι οι λαϊκές αγορές, λοιπόν, οι οποίες επίσης έχουν δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Γίνεται αυτή τη στιγμή, θα διαβάσατε όλοι για τη μαφία των λαϊκών αγορών. Εμείς τη λέμε εδώ και 20 χρόνια, κάνουμε αγώνα για αυτή τη μαφία και κανείς δεν στεκόταν στο πλάι μας. Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, λαθρέων τσιγάρων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, 9 λαϊκές αγορές σε ένα διαμέρισμα κάθε εβδομάδα είναι κάτι που απαράδεκτο. Είναι εις βάρος καταρχήν των μαγαζιών που λειτουργούν, υπάρχουν σούπερ μάρκετ στο δρόμο που γίνεται η λαϊκή αγορά, υπάρχουν μίνι μάρκετ. Είναι τελείως αψυχολόγητος, διότι πρώτα-πρώτα, από 1η-1η του 18, η κυβέρνηση πέρασε νόμο που δεν χρειάζεται να κάνεις αίτηση για να πάρεις άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση και να βλέπετε στην ίδια πολυκατοικία 4 μαγαζιά ακριβώς από κάτω με την ίδια χρήση, τα οποία βέβαια κάτι άλλο πρέπει να κάνουν, πώς συντηρούνται. Ευχόμεθα να τα καταφέρει λοιπόν και εσείς φυσικά από την πλευρά σας να δώσετε τον αγώνα σας, ώστε κάποια από αυτές το να λυθούν ή να μετριαστούν. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ήταν η κυρία Ντένα Λογιάδη λοιπόν από την 6η Δημοτική Κοινότητα, έτσι, με τον Παύλο Γερουλάνο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ.